Ισραήλ στην Κύπρο για απογειοποίηση και προμήθεια στην Ευρώπη και όχι μόνο. Κύριε Παπαναστασίου, κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Καλό μεσημέρι σε όλους και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, υπήρξε ξανά αναφορά και στο παρελθόν για ένα τέτοιο σχεδιασμό. Μάλιστα, θυμάμαι, ήταν και σε ένα ενεργειακό συνέδριο πέρσι, όπου εκεί ήταν και παίχτες από το Ισραήλ, την Ελλάδα και την Κύπρο. Βεβαίως, φαίνεται ότι αυτή η απόφαση οδηγείται προς υλοποίηση και εσείς μεταβαίνετε στο Ισραήλ για τις λεπτομέρειες αυτού του σχεδίου, κύριε Υπουργέ. Ναι, εμείς απλώς επιβεβαιώνουμε την τοποθέτηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι πράγματι είχε γίνει μια συμφωνία σε πολιτικό επίπεδο για να μπορούν να συνδεθούν οι δύο ΑΟΣ μέσω αγωγού και επειδή ο αγωγός, ο πρώτης το σκοπός ενός τέτοιου αγωγού για την Κύπρο είναι η ηλεκτροπαραγωγή, βασικά χαμηλού κόστους ηλεκτροπαραγωγής στην Κύπρο συμβατική από φυσικό αέριο της περιοχής, για το Ισραήλ είναι πιο σημαντικό, όπως και για μας εν μέρη, η υγροποίηση φυσικού αερίου και η εξαγωγή του μέσω Κύπρου στις αγορές. Ναι. Άρα είναι διπλός ο στόχος και για τη δική μας την εθνική αγορά εδώ, αλλά και για το θέμα των εξαγωγών που είναι η βασική επιδίωξη του Ισραήλ. Τώρα, αυτή η συμφωνία, υπάρχουν οι τεχνοοικονομικές μελέτες σε σχέση με το κόστος κατασκευής, κύριε Υπουργέ, του συγκεκριμένου αγωγού? Κοιτάξτε, υπάρχουν βεβαίως κάποιοι σχεδιασμοί αλλά και μία κοστολόγηση αρχική αυτού του αγωγού. Αλλά πέραν του αγωγού, ο οποίος είναι το φτηνό κομμάτι, το χαμηλό κόστος κομμάτι αυτών των υποδομών, υπάρχει ο σταθμός υγροποίησης, ο οποίος είναι εκείνος ο οποίος θα κοστίσει πολύ περισσότερα. Ναι. Οπότε, για να μιλήσουμε για όλη την αλυσίδα της προμήθειας φυσικού αερίου, ξεκινάει από τα κοιτάσματα του Ισραήλ, περνάει από κοιτάσματα τα οποία θα βρίσκονται στην Κυπριακή ΑΟΣ και καταλήγουν στο Βασιλικό. Εκεί θα υπάρχει η διοχέτευση μέρους του αερίου αυτού για ηλεκτροπαραγωγή συμβατική, βασικά να χρησιμοποιηθεί μέρος του φυσικού αερίου, ναι, το οποίο θα είναι χαμηλού κόστους για να μειωθεί το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο, ναι, συμβατικής, η οποία σε συνδυασμό με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να σπρώξει την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο προς τα κάτω. Όμως για να μπορούν να δικαιολογηθούν αυτές οι υποδομές, οι οποίες είναι πολύ ψηλού κόστους, θα πρέπει να γίνει και κάτι άλλο, ώστε η απόσβεση να γίνει μέσα περισσότερο από το κάτι άλλο. Και αυτό το κάτι άλλο είναι η υγροποίηση φυσικού αερίου και η εξαγωγή του με πλοία προς τις αγορές της Ευρώπης, ναι, και όχι, ναι, ναι, μόνο. Η μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, κύριε Υπουργέ, δεν εξασφαλίζονται ούτως ή αλλιώς μέσω της διαχείρισης της πλωτής μονάδας που είναι στα σχέδια της κυβέρνησης? Δυστυχώς δεν εξασφαλίζεται. Ο λόγος είναι διότι το προϊόν, το φυσικό αέριο, όπως βγαίνει από τα έγκατα της γης, είναι σε αέρια μορφή. Πρέπει να πάει σε υγροποίηση. Οπότε εκεί υπάρχει κόστος. Από υγροποίηση να μπει πάνω σε πλοίο και μετά να έρθει στο Βασιλικό, να περάσει από τη μονάδα αεριοποίησης για να ξαναλλάξει, να έρθει στην αρχική του μορφή, που είναι η αέρια, για σκοπούς καύσης. Mm. Οπότε καταλαβαίνετε, πέραν του ότι αλλάζει δύο φορές μορφή το προϊόν που είναι, έχει κόστος, υπάρχει και το κόστος στο υγροποιημένο φυσικό, ναι, αέριο που θα γίνεται σε πλοία και ουσιαστικά αυτό ο λόγος που είναι ψηλό είναι διότι υπάρχει πολλή ζήτηση υγροποιημένου φυσικού αερίου λόγω και του πολέμου στην Ουκρανία που η Ευρώπη κυνηγά να πάρει φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν θα μειώσει σοβαρά την ηλεκτροπαραγωγή της συμβατικής στην Κύπρο και η μόνη μείωση που θα δούμε είναι λόγω του ότι θα μειωθούν οι ρήποι που έχει κόστος, ναι, στον καταναλωτή. Κύριε Υπουργέ, πότε αναμένετε να μεταβείτε στο Ισραήλ για τα περαιτέρω? Γίνονται διευθετήσεις για να είναι αρχές Ιουνίου. Αρχές Ιουνίου. Και, ναι, ναι, και όλο αυτό το εγχείρημα, κύριε Υπουργέ, αν και εφόσον συμφωνηθεί πλήρως, πότε αναμένετε να τεθεί σε εφαρμογή? Δηλαδή, πόσος χρόνος χρειάζεται για να υλοποιηθεί όλο αυτό το έργο? Το έργο αυτό έχει πολλά στάδια. Το επόμενο στάδιο του είναι ότι πρέπει να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από ενδιαφερόμενες εταιρείες, οι οποίες θα είναι στην Κύπρο για ένα εργαστήρι παρουσίασης του έργου στις 29 Μαΐου. Ναι. Από εκεί και πέρα θα δοθεί χρόνος για επαφές με το Υπουργείο αλλά και με τους γνώστες του αντικειμένου που βρίσκονται στο Υπουργείο. Και μετά από αυτό θα πρέπει να δοθεί κάποιος άλλος χρόνος για επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος, ναι, λήψη απόφασης και να προχωρήσει η όλη διευθέτηση να πάει σε υλοποίηση. Σε αυτό το στάδιο
συγκεντρωνόμαστε σε δύο πράγματα. Mm-hmm. Το ένα είναι η διευθέτηση με το Γησάι, Αφροδίτη Γησάι, ώστε να μπορέσει να ελευθερωθεί το Αφροδίτη. Ναι. Θα πρέπει μετά να γίνει μια διακρατική συμφωνία η οποία να επιτρέπει την κατασκευή αγωγού η οποία να ενώνει τις δύο ΑΟΣ, Ισραήλ και Κύπρου, και μετά θα υπάρξουν οι συμφωνίες με τις ενδιαφερόμενες εταιρείες οι οποίες θα συνδέσουν. Θα βάλουν αυτό. Άρα το πρέπει πρώτα να επιληθεί, στην πορεία. Κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε, πρέπει πρώτα να επιληθεί διαφορά μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ για το θέμα Αφροδίτη Σάι. Όχι, δεν είναι προϋπόθεση. Προϋπόθεση. Αλλά θα επιδιώξετε επιληθή του με τη μετάβασή σας στο Ισραήλ τον Ιούνιο, έτσι. Ναι, όσο πιο καθαρό είναι το επενδυτικό, το περιβάλλον μεταξύ των δύο χωρών, mm-hmm. και το συγκεκριμένο θέμα είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει επίλυσης άμεσης, θα πρέπει, είναι και πιο εύκολη η διεκπαιρέωση του άλλου έργου που είναι και η συγκέντρωσή μας αυτή τη στιγμή. Έχετε επεξεργαστεί κάτι καινούργιο που ενδεχομένως να φέρετε στο τραπέζι για επίλυση του ζητήματος ή όχι, κύριε Υπουργέ? Ήδη έχουμε δώσει τα σχόλια μας σε έγγραφο το οποίο δόθηκε από την πλευρά του Ισραήλ πριν μερικούς μήνες και έχει δοθεί πριν περίπου μία εβδομάδα. Μάλιστα. Και, ένα λεπτό, γιατί είναι σημαντικό. Πριν από μία εβδομάδα δώσαμε, και αυτή η απάντηση αφορά κάτι καινούργιο που δεν είδαμε επί προηγούμενης διακυβέρνησης, μία προσφορά ενδεχομένως που μπορεί να επιλύσει αυτή τη διαφορά σε ό,τι αφορά το διαχωρισμό της γραμμής? Είναι σχόλια επί του εγγράφου διακρατικής συμφωνίας που κάναμε, ναι, και το είχαμε πάρει περίπου τον Σεπτέμβριο του 2022 και απαντήσαμε πριν μία εβδομάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλά, κύριε Υπουργέ. Καλή σας συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση σας στην εκπομπή μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σας. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, την ΝΑΤΑ. Είδαμε την περασμένη Παρασκευή, μετά από τις πολλές τις φουρτούνες,